Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα συζητήσουμε για τη ροή λάμδα, το λογισμικό. Πολλά μπορούν να υποθούν, έτσι, μεταξύ αυτών και τα σφάλματα που συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα στο Microsoft Teams, για την αξία του λογισμικού. Σας παραθέτω ένα-δυο πίνακες έτσι αρκετά ενδιαφέροντες. Αυτός είναι ο πιο πρόσφατος για το ημερολογιακό έτος πλήρες το 2021, όπου έχουμε την αξία, το market value το λεγόμενο, των εταιριών κατά το έτος 2021 και τα τέσσερα του τρίμηνα. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν, σημειώστε ότι τα ποσά είναι σε εκατομμύρια δολάρια, οπότε μιλάμε ουσιαστικά για trillions όταν έχουμε 2,050 που λέμε για την Apple κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις top 10 εταιρείες, αν κοιτάξουμε καλά, εκτός από δύο ή τρεις, δηλαδή η Berkshire Hathaway, ας πούμε, είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία περιέχει μέσα γαλακτοκομικά, ρούχα κλπ. Η TSMC νομίζω είναι κατασκευαστική. Η Tesla είναι γνωστή εταιρεία η οποία κατασκευάζει προφανώς και software, αλλά κυρίως κατασκευάζει τα αυτοκίνητα που ξέρουμε όλοι. Έτσι, και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είναι ως επιτοπλίστων, αν όχι 100% εταιρείες οι οποίες παρέχουν software. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να δούμε και για τις top 10 εταιρείες λογισμικού σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τους αξία το 2021. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν πολύ γνωστές εταιρείες κολοσσούς, των οποίων τα προϊόντα χρησιμοποιούμε είτε ηθελημένα είτε στο background, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε όλοι μας, και θα το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη, όπως φαίνεται. Η αξία λοιπόν του λογισμικού, των προγραμμάτων δηλαδή που τρέχουν και ελέγχουν τα πάντα στην ψηφιακή μας ζωή, είναι τεράστια. Η ροή Λάμδα ουσιαστικά λοιπόν σε τι συνίσταται? Συνίσταται σε αρκετές θεματικές, οι οποίες όπως θα δούμε αργότερα συνδέουν τις εφαρμογές, αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε όλοι μας, με το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος και όχι μόνο ενός υπολογιστή. Θεματικές οι οποίες ενδιαφέρουν στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι γλώσσες προγραμματισμού, είναι ο γενικότερος τομέας των πληροφοριακών συστημάτων και μέσα σε παρένθεση δικό μου edit, είναι ουσιαστικά εδώ μιλάμε για διαχείριση δεδομένων, δηλαδή όλος ο τομέας με τον οποίο προγράμματα διαχειρίζονται δεδομένα με αποδοτικό τρόπο. Είναι ο δικτυακός προγραμματισμός, είναι τα FE συστήματα και θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτά. Ουσιαστικά περιλαμβάνει την πολύ γνωστή σε όλους μας έννοια πλέον του AI. Μιλάμε για τη θεωρητική πληροφορική, αλλά και τεχνολογίες λογισμικού, το λεγόμενο software engineering. Πού βρίσκεται η ροή Λάμδα σε σχέση με ένα σχήμα αντίστοιχο με αυτό που είχε δείξει για τη ροή Y ο Παναγιώτης ο Τσανάκας? Θα έχετε δει αρκετές φορές πιθανώς τα μαθήματα και θα το δείτε αρκετές περισσότερες κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, αλλά και αργότερα, πιστέψτε με, κάποιο αντίστοιχο ας πούμε σχήμα με layers, με διάφορα τμήματα και το πού βρίσκονται αυτά σε σχέση με μια αρχιτεκτονική. Εδώ λοιπόν συζητάμε και βλέπουμε ότι χαμηλά, έτσι πολύ κοντά δηλαδή στο εκεί που βρίσκονται, που βρίσκεται το πυρίτιο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συνεργάζεται για να έχουμε ένα υπολογιστικό σύστημα, βρίσκουμε τη ροή Y, δηλαδή θέματα που έχουν σχέση με κυκλώματα, λογική σχεδίαση, αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και λογισμικό το οποίο κάθεται και παρέχει το interface, την επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων και του υλικού, το λειτουργικό σύστημα. Αυτά λοιπόν αφορούν ως επιτοπλίστων τη ροή Y. Ένα επίπεδο πιο κάτω, έτσι μιλάμε για την ηλεκτρονική και την μικροηλεκτρονική, όπου συζητάμε για τα devices και τα υλικά τους αυτά καθεαυτά. Ακριβώς ένα επίπεδο πάνω από αυτό είναι εκεί που κάθεται η ροή Λάμδα. Οπότε συζητάμε για εργαλεία, τεχνικές, αλλά και μια ολόκληρη θεωρία, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή ορισμένες φορές, αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού, αλλά και τις ίδιες τις εφαρμογές.
Όσον αφορά λοιπόν την ανάπτυξη λογισμικού, συζητάμε φυσικά για τη θεωρία πίσω από αυτούς, δηλαδή ποιους αλγόριθμους χρησιμοποιούμε, με ποια πολυπλοκότητα, πώς τους διαλέγουμε, τι διαλέγουμε σε κάθε περίπτωση. Συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εμείς σαν μηχανικοί να κάνουμε develop και deploy λογισμικό, άρα μιλάμε για τη τεχνολογία λογισμικού. Μιλάμε για τεχνολογίες ανάπτυξης υπηρεσιών λογισμικού, μιας και βρισκόμαστε στην εποχή του cloud και του serverless, όπως ξεκινάει να φαίνεται. Και φυσικά μιλάμε και για αυτές καθεαυτές τις γλώσσες προγραμματισμού, ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στη μηχάνη. Πάνω από όλα αυτά, δηλαδή τους τρόπους και τα εργαλεία, καθώς και τη θεωρία από πίσω τους, στέκονται στην ουσία οι εφαρμογές, έτσι, οι οποίες θα μπορούσε να είναι εφαρμογές κρυπτογραφίας, θα μπορούσε να είναι εφαρμογές AI, ευφυών συστημάτων, θα μπορούσε να είναι εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων, μια βάση δεδομένων, μια κατανεμημένη βάση δεδομένων, μια αποθήκη δεδομένων, ένα data lake και οποιασδήποτε άλλες εφαρμογές μπορούμε εμείς να σκεφτούμε. Από τι υποστηρίζονται όλα αυτά θεωρητικά, έτσι, και μαθηματικά στη ροή μας. Όλη η θεωρία λοιπόν από πίσω, η οποία ξαναλέω είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πιστέψτε με, θα δείτε ότι στους περισσότερους από εμάς θα μας χρειάζεται για το υπόλοιπο της επαγγελματικής μας ζωής, είναι τα διακριτά μαθηματικά, έτσι, η άλγεμπρα, linear algebra όπως λέμε, λογική, θεωρία γραφημάτων, τα πάντα είναι γράφη όπως θα ακούσετε σε αρκετά μαθήματα, στοχαστικές διαδικασίες και θεωρίες αριθμών. Ποιες είναι οι επιλογές και τι γεύση ή επίγευση δίνουμε ανάλογα με το τι διαλέγουμε να συνδυάσουμε τη λάμπα. Η κατεύθυνση λοιπόν πληροφορικής, έτσι όπως έχει συζητηθεί αρκετά, συνήθως έτσι συνίσταται στο λάμδα και το ύψιλον ολόκληρα αυτά. Με τι τα συμπληρώνουμε. Εάν επιλέξει κάποιος τη ροή μη, έτσι, θα δώσει προφανώς έμφαση μέσω των μαθηματικών και των θεωριών που αναφέραμε πριν, στο λεγόμενο, έτσι, computer science, ή σε κομμάτι, θα έλεγα, ακόμα περισσότερο του data science, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται σε επίπεδο συστημάτων, ξέρεις τι γίνεται σε επίπεδο λογισμικού, μαθαίνεις και πολλούς αλγορίθμους, πώς αλληλεπιδρούν τα δεδομένα μεταξύ τους και ποια properties έχουν όλα αυτά. Εάν συνδυαστεί με την ροή Δέλτα, τότε υπάρχει η επίγευση των δικτύων και των υπηρεσιών των δικτύων, με πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές, όπως αναφέρθηκαν πιο πριν. Εάν συνδυαστεί με τη σίγμα, τότε μιλάμε για μια επίγευση η οποία έχει να κάνει πλέον με εφαρμογές ρομποτικής και αυτομάτου ελέγχου. Η ΙΤΑ έχει να κάνει με ηλεκτρονικά συστήματα. Η ΤΑΦ καθαρά με τηλεπικοινωνίες σε σχέση με λίγο μεγαλύτερη εξειδίκευση, δηλαδή στις τηλεπικοινωνίες σε σχέση με τη ΔΕΛΤΑ. Όσον αφορά την Όμικρον, μιλάμε πλέον για διοίκηση και λήψη αποφάσεων. Το κομμάτι της λήψης αποφάσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό στο computer science και για τη Λάμδα συγκεκριμένα, οπότε σε αυτήν τη ροή είναι κάτι στο οποίο δίνεται έμφαση. Στη Ιώτα, μια άλλη πάρα πολύ έτσι, hot industry και research area στις μέρες μας είναι η βιοιατρική. Ενώ αν πάμε στα παραδοσιακά Z και Ε, εκεί πλέον συζητάμε για εφαρμογές ενέργειας, βιομηχανικών διατάξεων, οι οποίες έχουν γίνει και αυτές αρκετά δημοφιλείς στις μέρες μας με τη χρήση τεχνολογιών αισθητήρων, IoT, και πώς επεξεργαζόμαστε όλα αυτά. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, όπως εξηγήθηκε στην αρχή από τον κύριο Παπασπύρου, τα μαθήματα που είναι με bold και κίτρινα αντιπροσωπεύουν τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά, είτε πάρετε τη μισή είτε ολόκληρη τη ροή λάμδα, ενώ το πράσινο, η τεχνολογία του λογισμικού, είναι υποχρεωτικό για όσους πάρουν ολόκληρη τη λάμδα. Οπότε, ξεκινώντας το έκτο εξάμηνο, ουσιαστικά μιλάμε μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα, έτσι είναι οι γλώσσες προγραμματισμού. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν τις γλώσσες προγραμματισμού και τις βάσεις δεδομένων τις οποίες διδάσκω εγώ, και υπό προϋποθέσεις, έτσι ανάλογα να το διδάσκω, η γραφική με υπολογιστές. Στο 7ο εξάμηνο ακολουθούμε με τους αλγορίθμους και πολυπλοκότητα, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όσους έχουν είτε μισή είτε ολόκληρη, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία λογισμικού, η οποία τεχνολογία είναι υποχρεωτική για όσους πάρουν ολόκληρη τη γλώσσα λάμδα.
Στο 8ο εξάμηνο και στο 9ο, όπως βλέπετε, τα μαθήματα είναι επιλογής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο 8ο εξάμηνο μιλάμε για προηγμένα θέματα αλγορίθμων, για μεταγλωτιστές, συστήματα και τεχνολογίες γνώσης, υπολογισμότητα και πολυπλοκότητα και τεχνολογίες ανάπτυξης υπηρεσιών λογισμικού. Στο 9ο εξάμηνο μιλάμε για προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων, η βάση δεδομένων 2 ουσιαστικά, οι γλώσσες προγραμματισμού 2, ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και κρυπτογραφία. Στα ερχόμενα slide θα σας δώσω μια πολύ έτσι, μικρή γεύση για το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος. Προφανώς, εμείς και οι υπόλοιποι διδάσκοντες είμαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε για πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τη δέσμη των μαθημάτων που έχουν σχέση με αλγορίθμους και θεωρία του computer science, έτσι, της επιστήμης υπολογιστών, μιλάμε για το βασικό μάθημα, το οποίο είναι η αλγόριθμη και πολυπλοκότητα, όπου αναλύουμε και σχεδιάζουμε, μαθαίνουμε για ανάλυση και σχεδιασμό αλγορίθμων, την πολυπλοκότητά τους και πώς να τη βρίσκουμε, καθώς και βασικές αλγοριθμικές τεχνικές. Το μάθημα αυτό είναι απαραίτητο για όλους όσους ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Στα προηγμένα θέματα αλγορίθμων, λοιπόν, όπως σας είπα, βλέπετε κατευθείαν έρχεται το keyword της βελτιστοποίησης, υπάρχει το linear programming, γραμμικός προγραμματισμός, πιθανοτική, προσεγγιστική, κατανεμημένη και άμεση αλγόριθμη, έτσι πολλές οικογένειες λοιπόν αλγορίθμων, καθώς και ειδικά θέματα στους αλγορίθμους. Στο μάθημα της υπολογισιμότητας και πολυπλοκότητας, μιλάμε πλέον για την θεωρία του υπολογισμού, για την επιλυσιμότητα προβλημάτων, θεωρία της αναδρομής, αναγωγές προβλημάτων, κλάσεις πολυπλοκότητας, καθώς και ιεραρχίες τους. Στο μάθημα της κρυπτογραφίας, επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, στις ημέρες μας κυρίως, η θεωρία αριθμών, η συμμετρική κρυπτογραφία, κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού, έτσι, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, θέματα που έχουν να κάνουν με ψηφοφορίες και κρυπτονομίσματα, όλα αυτά καλύπτονται στο συγκεκριμένο μάθημα. Στο κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων ή αλλιώς της διαχείρισης δεδομένων, συναντάμε τα ακόλουθα τρία μαθήματα και στα τρία είμαι διδάσκων. Ξεκινάμε από το 6ο εξάμηνο που έχει ξεκινήσει πριν 2 εβδομάδες της βάσης δεδομένων. Εκεί θα δούμε ποια είναι η αρχιτεκτονική ενός συστήματος διαχείρισης δεδομένων, ποια είναι τα μοντέλα και πώς σχεδιάζουμε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, πώς κάνουμε κανονικοποίηση σε ένα σχήμα με βάση δεδομένων, ποια είναι η γλώσσα SQL. Η γλώσσα SQL αυτή τη στιγμή και για τα προηγούμενα τουλάχιστον 2 με 3 έτη έχει ψηφιστεί ως το νούμερο ένα εργαλείο και απαραίτητο εργαλείο, θα έλεγα, για οποιονδήποτε ασχολείται με data engineering ή data science, καθώς και βελτιστοποίηση και μηχανισμούς βελτιστοποίησης ερωτημάτων σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Στα προχωρημένα θέματα, στο 9ο εξάμηνο βάσεων δεδομένων, εκεί συναντάμε θέματα όπως τα transaction management, το σωληψίες δηλαδή, συζητάμε για παράλληλες και κατανεμημένες βάσεις δεδομένων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, συζητάμε για data warehouses, αποθήκες δεδομένων, καθώς και data integration, ολοκλήρωση δεδομένων, όταν δηλαδή έχουμε πολλά διαφορετικά δεδομένα από πολλές πηγές, πώς αυτά μπορούμε να τα δούμε με έναν ενιαίο τρόπο να τα επερωτήσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Το μάθημα ανάλυση και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων από φέτος, από το προηγούμενο εξάμεινο δηλαδή που διδάχθηκε πρώτη φορά, έχει λάβει μια πολύ καινούρια και μοντέρνα μορφή. Στην ουσία, αναλύουμε τη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, δηλαδή έχει στραφεί σε Big Data Technologies και Information Systems. Οπότε, εκεί οι φοιτητές μαζί με εμάς κοιτούμε αυτό το οποίο λέμε όχι απλά state of the art, αλλά bleeding edge, δηλαδή τα συστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο από πλευράς τεχνολογίας αιχμής, χρησιμοποιούνται από όλες τις μεγάλες εταιρείες και startups και δεν σταματάμε να κοιτούμε συνεχώς καινούριες τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται εκεί. Στο κομμάτι των ευφυών συστημάτων, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου ασχολείται με θέματα επίλυσης προβλημάτων, αναζήτησης, heuristics, ευριστικές τεχνικές, παίγνια, απόδειξη θεωρημάτων, φυσικά τη γλώσσα προγλώτ, έτσι, και αναπαράσταση γνώσης. Στα συστήματα και τεχνολογίες γνώσης,
Έχουμε την αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης, όχι δεδομένων, γνώσης, έτσι, εξαγωγή συμπερασμάτων από εκεί, έμπειρα συστήματα, natural language processing, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, καθώς και το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική έννοια του σημασολογικού ιστού. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη λογισμικού, έτσι, software development, μιλάμε για το βασικό μάθημα των γλωσσών προγραμματισμού, όπου αναφερόμαστε σε αρχές των γλωσσών, βασικές έννοιές τους, συναρτησιακό, λογικό, αντικειμενοστρεφή, αλλά και ταυτόχρονο προγραμματισμό. Στους μεταγλωτιστές, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι θεωρία, αλλά και υλοποίηση μιας γλώσσας προγραμματισμού. Βλέπουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό και ποια είναι η θεωρία πίσω του. Ενώ στις γλώσσες προγραμματισμού δύο προηγμένα θέματα, έτσι, και θεωρίας και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού. Η γλώσσα προγραμματισμού, όπως βλέπετε, είναι υποχρεωτικό. Η τεχνολογία του λογισμικού, που είναι υποχρεωτικό στην ολόκληρη ροή, ασχολείται με μεθοδολογίες ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. Αυτό είναι βασικό μάθημα, ανεξαρτήτως αν είναι απαραίτητο να το πάρετε ή όχι, θα το πρότεινα. Στις τεχνολογίες ανάπτυξης υπηρεσιών λογισμικού, εδώ συζητάμε πλέον για θέματα πάρα πολύ μοντέρνα, στα οποία όλοι όσοι θα εργαστούν σαν software engineers, νομίζω θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Οπότε θα συζητηθούν έννοιες του software as a service, έτσι, προγραμματισμό στο διαδίκτυο, cloud computing και το καθεξής. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλοι διδάσκονται στη συγκεκριμένη ροή και στον τομέα μας. Πιστεύω ότι έχουμε και την κατάλληλη κατάρτιση, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε το κέφι και τα κατάλληλα υλικά να διδάξουμε με πολύ ζήλο τα συγκεκριμένα μαθήματα. Θα θέλαμε να ακολουθήσουμε έτσι τα λεγόμενα 4P που αναφέρονται αρκετά χρόνια τώρα στο MIT, δηλαδή τα μαθήματά μας έχουν να κάνουν με project τα οποία διδάσκουμε, θέλουμε τα project να είναι ενδιαφέροντα, τα project να είναι συνεργατικά και εσείς να συνεργάζεστε μαζί μας αλλά και με τους συναδέλφους σας, να βάζουμε πολύ πάθος στη δουλειά μας, εντάξει, και φυσικά αυτό όσο μπορούμε να το κάνουμε ενδιαφέρον και γιατί όχι να περνάμε και καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.